διαδικτυακό σταθμός «Η Ροή», συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Ειδησιογραφία, πολιτικός σχολιασμός, ψυχαγωγία, επιμόρφωση. Κείμενα για σκέψη. Επιμέλεια, παρουσίαση, Λυκίδου Πολυξένη. Ακολουθεί κείμενο του Κώστα Μαντατοφόρου. Πάτος ή άπατος. Υπάρχει κανείς πατριώτης μέσα σε εισαγωγικά ή πατριώτης ή μη πατριώτης ή διεθνιστής ή κομμουνιστής ή δεξιός ή κεντρός ή οτιδήποτε άλλο έμφρον δίποδο όν πλην τσιριτζέων σε τούτη τη χώρα που να πιστεύει πως πάμε καλά. Δηλαδή έτσι πρέπει να είναι η κατάστασή μας στα σύνορα με την Τουρκία, την Αλβανία, τα Σκόπια. Έτσι είναι δηλαδή στα σύνορα άλλων χωρών τούτης της Υπήρου. Έτσι είναι στο Λουξεμβούργο ή στην Ελβετία ή στη Δανία ή στην Ολλανδία. Και υπάρχει κάποιος άνθρωπος που μπορεί να σκέφτεται και να πιστεύει πως όλο αυτό είναι άμυρο, άσχετο των μνημονίων και της προτεκτορατοποίησης της χώρας. Υπάρχει κανείς που να νομίζει πως μία χώρα με κυβερνήσεις γονατισμένων προδοτών, εδώ και 8 τουλάχιστον χρόνια, με καθεστώς νέας κατοχής, με λαιλασία του εθνικού της πλούτου, με οικονομική καταστροφή της κοινωνίας, θα υποστεί μόνο την οικονομική και ανθρωπιστική κρίση και όχι και εθνική εδαφική μείωση και ήττα. Είναι δυνατόν μια χώρα υπό επιτροπία με κοινοβούλιο που δεν μπορεί να νομοθετήσει χωρίς την έγκριση ξένων κέντρων εξουσίας να ασκήσει εξωτερική και εθνική πολιτική προς το δικό της συμφέρον και όχι προς το συμφέρον των δυνάμεων κατοχής. Δούλη και γιουσουφάκια του φασιστικού και αντιλαϊκού μορφώματος που ονομάζεται Ευρωπαϊκή Ένωση, με επικεφαλής την διαχρονικά επικίνδυνη Γερμανία που εδώ και δεκαετίες πατρονάρει τη διάλυση των Βαλκανίων, τη σαλαμοποίηση χωρών, εθνών και λαών. Πιστεύουμε ότι δεν θα χάσουμε ούτε μέτρο από το εθνικό μας έδαφος, όπως αρέσει στους απατεώνες πολιτικούς να ισχυρίζονται. Έχοντας γκριζάρει στο μεταξύ το Μισό Αιγαίο, έχοντας ήδη χάσει τελείως την επικράτεια των ημείων, μην μπορώντας να υπερασπιστούν τις δικές μας ΑΟΣ, αφήνοντας αναπάντητους γελίους ισχυρισμούς περί τσαμουριάς, υπογράφοντας το σφετερισμό ονομασιών που ιστορικά ανήκουν στο ελληνικό έδαφος και προστρέχοντας μετά και μόνο στα ξένα παζάρια σαν ηκέτες για μια συμπαθή δήλωση υπέρ μας από τους ξένους επικυρίαρχους. Και θα γινόντουσαν όλα αυτά αν δεν είχαμε οικονομικά καταστραφεί από μια ψεύτικη και υποβολημιαία κρίση, αν δεν είχαμε καθυστερημένους δοσύλλογους ως πολιτικούς, αν δεν είχαν προηγηθεί τα απαραίτητα 30 πασοκικά χρόνια μαλθάκινσης και μαλάκινσης του λαού, ώστε να είναι ανίκανος να αντιδράσει, να καταντήσει ένα ζόμπι, ένα ζωντανός νεκρός που έμαθε να ζει ψεύτικα, να μη σκέφτεται, να μη μορφώνεται και να έχει σαν είδωλα απατεώνες, λαμόγια, κατακάθια και προδότες. Υπάρχει κανείς που να πιστεύει πως έχουμε ήδη πιάσει πάτο και πως δεν πάει παρακάτω? Κάποιος. Διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή», συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Ειδησιογραφία, πολιτικός σχολιασμός, ψυχαγωγία, επιμόρφωση.